12 ώρες πρωτού ανοίξουν οι κάλπες και το κέντρο της Αθήνας έχει κατακλειστεί από ξένους δημοσιογράφους. Ανταποκριτές, πολιτικοί αναλυτές και τεχνικοί από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα μεταδίδουν πληροφορίες, αναλύσεις και ρεπορτάζ για την πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα. 1, 2, 3, 4, 5. Van més enllà. Y las elecciones de demà son vistes en molts casos com un dilema. Quedarem dins o quedarem fora? These are not a normal elections. These are elections where Greece has on the table its future. So people are really worried, and I detected that a lot of people doesn't know exactly what to do tomorrow. Europa está pendiente de saber qué va a pasar estos días aquí con las elecciones y qué consecuencias puede tener para el resto de la eurozona y de la Unión Europea. Se queda Grecia dentro de la eurozona, sale. Y todas esas cuestiones son ahora importantes para saber cómo se va a desarrollar el futuro de la Unión Europea. Greece is going down. I mean, because of economy, is going down. They have to set up everything because people are angry. You know what they want to know. You know they want to see the future. Το ενδιαφέρον των ξένων δημοσιογράφων για τις εκλογές στην Ελλάδα φέτος έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Αρκεί να σας πω πως εδώ, στο κέντρο τύπου στο Ζάπιο που βρισκόμαστε, έχουν διαπιστευτεί μέχρι στιγμής 563 δημοσιογράφοι, εκ των οποίων οι 342 είναι από ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα. Και δεν μιλάμε μόνο από χώρες της Ευρώπης, μιλάμε και για χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Κούβα και το Καζακστάν. Μπορώ να το πω με κάθε βεβαιότητα αυτό. Έχουμε ήδη σπάσει πραγματικά ρεκόρ σε ενδιαφέρον. You're living difficult times as a shopkeeper. Tell us. Από το 2009 και έπειτα πάμε συνέχεια προς το χειρότερο. Ο Ράινχαρντ Λάσκα είναι γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής του γερμανικού ZDF. Τον βρήκαμε στην Οδό Αμερικής να μιλάμε εμπόρους στα πλαίσια ενός ντοκιμαντέρ για την ελληνική κρίση. You've been talking to Greeks for quite some time now. Yes. Tell me your feeling, what Greek people is telling to you. You can see the crisis everywhere. That is really bitter too. Also for us to see pensioners, people without jobs, shopkeepers who fight for their existence. So you can see how deep the crisis is. You can see poverty in the streets. You can see people who are homeless, even that, or people that try to find some food or going to a public kitchen because they are hungry. So I didn't imagine so hard that it is so hard, but it is, yes. Athen am Vortag der Wahlen, das ist natürlich ein Land in Agonie. Παιδί Ελλήνων μεταναστών, ο Γιάννης Κούρας γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα στη Γερμανία. Και έφτασε στην Αθήνα ως απεσταλμένος της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης. Αυτό που τον τρένει περισσότερο, μας είπε, είναι η ένταση που προκάλεσε η κρίση ανάμεσα στους δύο λαούς. Οι γερμανοελληνικές σχέσεις έχουν φτάσει στο υπόβαθρο εντελώς. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα. Γιατί και ο γερμανικός λαός δεν φταίει και ο ελληνικός λαός δεν φταίει για την έχθρα που υπάρχει ανοιχτά ανάμεσα στα δύο έθνη.